Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen! Σήμερα θα φτιάξουμε, μια και είμαστε στη καρδιά του καλοκαιριού, μπήκε και ο Ιούλιος, έχει ζέστη, πάμε στη θάλασσα, θα φτιάξουμε ένα κουλουράκι, σνακ, για να το παίρνουμε μαζί μας και στη θάλασσα, αλλά για να το δίνουμε και το απόγευμα στα παιδιά μας, ένα πολύ ωραίο κουλουράκι, αλμυρό κουλουράκι, με τυρί μέσα. Ήθελα να σας πω ότι τη συνταγή την έχω πάρει από το βιβλίο μαγειρικής της Χρύσας Παραδύση. Είναι μια παλιά συγγραφέας, πριν 40-50 χρόνια το βιβλίο μου το έχει δώσει η μητέρα μου, να σας το δείξω κιόλας. Θέλω να κάνω μερικές συνταγές από αυτό το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα η Χρύσα Παραδύση ήταν η συγγραφέας, δεν ήταν η σεφ, απλά έγραψε ένα βιβλίο μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, γιατί πήγε σε πολλά διάφορα μέρη λίστου βιογραφικό της και είδε τις συνταγές και τις διαμόρφωσε έτσι, τις δοκίμασε και τις κατέγραψε. Όλες οι συνταγές είναι σε κουμπές και σε φλιτζάνια. Λέει όμως αντίστοιχα ότι το φλιτζάνι είναι 110 με 120 γραμμάρια. Εγώ θα σας τα γράφω και στην περιγραφή από κάτω και σε κούπες πλέον και σε φλιτζάνια. Θέλω να κάνω μερικές συνταγές από το βιβλίο της, έτσι για να τις δοκιμάσουμε κιόλας και για να δούμε πόσο απλές και ωραίες ήταν και οι παλιές συνταγές με πολύ λίγα υλικά και πόσο νόστιμα γινόντουσαν και τότε όλα μας τα φαγητά και τι ωραία που ήτανε. Τώρα πλέον είμαστε λίγο πιο γκουρμέ κουζίνα, φτιάχνουμε έτσι πιο εξειδικευμένα πράγματα, αλλά και παλιά ήταν πολύ καλές συνταγές. Τα κουλουράκια που θα φτιάξουμε είναι αλμυρά, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι λίγα. Η συγγραφέας εδώ πέρα τα δίνει μία δόση, εμένα μου φάνηκαν πολύ λίγα, σαν με 1,5 φλιτζάνι ας πούμε αλεύρι, φτιάχνει, δεν μας λέει πόσα κουλουράκια, εγώ θα κάνω διπλάσια δόση. Έχουμε 360 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα. Θα το κοσκινήσουμε, το λέει κιόλας και στο βιβλίο ότι πρέπει να το κοσκινήσουμε. Μέσα στο μπολ με το αλεύρι θα βάλουμε μισό κουταλάκι κοφτό του γλυκού αλάτι. Θα βάλουμε σκόνη μουστάρδα, επίσης μισό κουταλάκι και λίγο πιπέρι. Τώρα όλα αυτά, θα φέρω ένα κουτάλι, εδώ, να φαινόμαστε, να τα ανακατέψουμε και θα τα κοσκινήσουμε. Οπα, μην πέσει, το βάζουμε εδώ, λίγο, είναι πολύ εύκολο και κοιτάξτε, και κοσκινήσουμε το αλεύρι, έτσι θα γίνουν τα κουλουράκια μας πιο αφράτα. Θα το κάνετε όλο το αλεύρι, όλη τη διαδικασία με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, θα βάλουμε μέσα στο αλεύρι ένα βούτυρο τετράγωνο Vitam, 250 γραμμάρια είναι. Έτσι πως είναι, το έχω σε θερμοκρασία δωματίου. Θα το πάρουμε με το χέρι μας και θέλουμε να το τρίψουμε με το αλεύρι. Θα σας δείξω τώρα πως θα γίνει. Να το παίρνουμε με το αλεύρι και τρίβουμε το βιτά με το αλεύρι, έτσι, αυτό το τρόπο. Κοιτάξτε πως έχει γίνει. Ωραίο. Τώρα λέει θα βάλουμε 2 κρόκους αυγών. Έχω εδώ 2 κρόκια αυγών. Τους ρίχνουμε μέσα. Το τυράκι μας είναι 2 φλιτζάνια τριμμένο τυρί. Και λίγο νεράκι. Μια κουταλιά της σούπας. Και τώρα όλα αυτά θέλουμε να τα κάνουμε μια μπαλίτσα. Προτείνει κιόλας προαιρετικά να βάλουμε λίγο ούζο. Για όσους έχουν ούζο στο σπίτι, εγώ δεν έχω ούζο, δεν πίνουμε ούζο. Μαζεύτηκε σε μια μπαλίτσα όντως. Να σας το δείξω κιόλας. Είναι πολύ μαλακιά η ζύμη. Καλύτερα που έκανα διπλή δόση για να γίνουν έτσι αρκετά κουλουράκια αλμυρά. Ωραία, μια χαρά. Είμαστε εδώ τώρα. Έτοιμο. Θα καθαρίσουμε το πάγκο μας για να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας.
Παίρνουμε τη σπατουλίτσα μας. Θα κόψουμε κομμάτια. Αυτά να τα αφήσουμε εδώ μέσα. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μπαστούνάκια. Καλά, μπορείτε να κάνετε ό,τι σχήμα θέλετε. Επειδή το βούτυρο λιώνει, να έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορούμε πάρα πολύ ώρα να το αφήσουμε. Αλλιώς θα πρέπει να το βάλετε λίγο στο ψυγείο να παγώσει και μετά να το πλάσετε. Θα κάνουμε μπαστούνάκια, όπως είναι τα απλά κουλουράκια. Αυτά τα κοινά. Αυτό το σχέδιο. Έτσι. Θα βάλουμε στο ταψάκι μας. Κάνουμε ένα κορδονάκι, διπλό και το τυλίγουμε. Εύκολο, πολύ. Μπορεί να χρειαστούμε και δύο ταψάκια. Να δούμε τώρα πόσα κουλουράκια θα βγούνε. Ήθελα να βγούνε πολλά κουλουράκια, γι' αυτό έκανα διπλή δόση. Σε λίγο θα ανοίξουμε και το φούρνο μας να προθερμαθεί στους 200 βαθμούς. Δυνατό φούρνο θέλει. Τα συγκεκριμένα κουλουράκια γίνονται αφράτα, γιατί τα ψήνει σε δυνατό φούρνο για λίγη ώρα. Αυτό είναι το μυστικό, θα γίνουν εξορροψημένα, αλλά μέσα θα είναι μαλακά και αφράτα. Μόλις κάνω το ταψάκι, θα σας τα δείξω όλα μαζί. Εμείς να βάλουμε και το φούρνο να αποθερμαίνεται πάνω κάτω. Όλος ο φούρνος στους 200 βαθμούς, δυνατό φούρνο είπαμε. Έχουμε φτιάξει όλα μας τα κουλουράκια, έγιναν 27 κομμάτια. Κοιτάξτε τα κι εσείς να δείτε τι ωραία που έχουν γίνει σε δύο ταψάκια. Έτσι πως είναι, χωρίς να βάλουμε τίποτα άλλο από πάνω. Θα τα ψήσουμε σε δυνατό φούρνο στους 200 βαθμούς όπως είπαμε, για 12 με 15 λεπτάκια. Όχι παραπάνω, γιατί θέλουμε μέσα να είναι αφράτα και μαλακά. Να μην γίνουν πολύ σκληρά και σαπαξιμαδάκια, να είναι αφράτα και μαλακά. Πάμε να τα ψήσουμε και θα είμαστε εδώ να τα δοκιμάσουμε. Τα αλμυρά κουλουράκια μας έχουν ψηθεί. Μάζεψα και τα μαλλιά μου γιατί ζεστάθηκα. Σήμερα έχει πολύ ζέστη. Τέτοια αφράτα κουλουράκια, πραγματικά δεν έχω ξαναφάει κι εγώ ίδια, να σας πω την αλήθεια. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ή μάλλον καθώς ψηνότησαν τα κουλουράκια, λέω θα τους πω ότι δεν είχαμε βάλει τίποτα πριν τα ψήσουμε και εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως αλήθουμε με λίγο αυγό, λίγο γαλατάκι πάνω το κουλουράκι, αλλά δεν έλεγε τίποτα στη συνταγή. Αυτό μάλλον ήταν και το μυστικό, παιδιά, αυτό ήθελα να σας πω, γιατί αν βάζαμε κάτι πάνω στο κουλουράκι, το κουλουράκι δεν θα ήταν πια τόσο μπισκοτένιο. Θα το δοκιμάσω για άλλη μια φορά. Πραγματικά, τέτοιες συνταγές, είμαι εντυπωσιασμένη μπορώ να πω, γιατί τέτοιες συνταγές πραγματικά μόνο στο Cooking with Helen, μέσα είναι μαλακό, λιώνει στο στόμα, θρύβεται και είναι πως ένα βουτυρένιο, νιώθεις το βούτυρο στο στόμα σου και γι' αυτό να βάλετε έτσι καλής ποιότητας βούτυρο, έτσι να είναι μυρωδάτο και ωραίο, γιατί από αυτό θα πάρει και τη γεύση στο κουλουράκι. Έδινα πάρα πολλά, γιατί είπαμε γίνανε 27 κομμάτια, αλλά αυτά φουσκώσανε κιόλας. Γίναν διπλάσια από ό,τι τα βάλαμε στο ταψάκι μας. Πρέπει να τη δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, ειλικρινά, σνακ για την παραλία. Από εδώ και πέρα, όλο το καλοκαίρι θα σας δίνω συνταγές, οι οποίες μπορούμε να τις πάρουμε και στην παραλία μαζί μας. Δοκιμάστε τη συνταγή μου. Δοκιμάστε την πραγματικά και θα με θυμηθείτε. Κάντε ένα like και ένα sub και πατήστε και το κουδουνάκι για να παρακολουθείτε ό,τι ανεβάζω, να σας έρχονται ειδοποιήσεις για να βλέπετε όλες μου τις συνταγές. Θέλω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και φυσικά να μαγειρεύετε αυτές τις καταπληκτικές συνταγές που σας δίνω κάθε εβδομάδα. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας, τα λέμε σε μια επόμενη συνταγή. Γεια σας!